Εξαιρετικά αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης από τα μέσα της εβδομάδας και αναμένεται να κορυφωθεί την παραμονή των Χριστουγέννων, με τους γιαννιώτες να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές και τους επισκέπτες να έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην πόλη. Η εικόνα στους κεντρικούς δρόμους από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ είναι μια εικόνα μποτιλιαρίσματος, με τους αστυνομικούς του τμήματος τροχέας να βρίσκονται επιποδός. Το τμήμα έχει ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων, με τον διοικητή του τμήματος Γεώργιο Αζέλη να τονίζει ότι θα υπάρχουν πεζές και εποχούμενες περιπολίες καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, τόσο στον αστικό ιστό όσο και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Αζέλης στην κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες, απευθύνοντας έκκληση προς τους οδηγούς να αποφεύγουν τις διπλοσταθμεύσεις. Χρόνια πολλά καταρχάς σε εσάς, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε ανέμακτες γιορτές, όταν λέμε ανέμακτες χωρίς τροχαία ατυχήματα, να φύγουμε, να πάμε, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας. Η τροχαία, σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση, η οποία μας έχει ενισχύσει αυτές τις πέρες, θα βγάλει τόσο περιπολικά οχήματα στις εθνικές οδούς, όσο και μέσα στην πόλη. Το πρόβλημα συνήθως εντοπίζεται αυτές τις μέρες, όπως είπατε και εσείς, σήμερα και αύριο, μέσα στην πόλη με την πολλή κίνηση που θα έχουμε. Έχουμε πολλούς επισκέπτες και έχουμε και τους γιαννιώτες, οι οποίοι θα βγουν για ψώνια. Θα υπάρχουν πεζοί τροχονόμοι σε όλες τις κεντρικές οδούς της πόλης των Ιωαννίνων, εποχούμενες περιπολίες με μηχανές και επίσης θα βγάλουμε και κινητά συνεργεία για βεβαίωση παραβάσεων μέθης. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Θα ήθελα αρχικά να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να μην διπλοσταθμεύσουν στις βασικές οδούς της πόλεως, δηλαδή 28 Οκτωβρίου, στη Δοδόνης, στη Κεντρική Πλατεία, στην Αβέροφ και στην Πυζανίου. Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που διαπιστώνεται αυτές τις μέρες συνήθως δημιουργείται από τις διπλοσταθμεύσεις. Θα υπάρχουν πεζοί τροχονόμοι οι οποίοι θα σφυρίζουν και οι οποίοι θα απομακρύνουν τα οχήματα, αλλά θα θέλαμε τη συνεργασία των πολιτών να μην παρκάρουν εξ αρχής. Η βεβαίωση παραβάσεων θα συνεχιστεί, βέβαια πιο ήπια, οφείλω να ομολογήσω, και γι' αυτό το λόγο, ξαναεπαναλαμβάνω, θα θέλαμε τη συνεργασία των πολιτών. Σε δεύτερο επίπεδο, θα έχουμε μέτρα τροχέας σε όλες τις εθνικές οδούς. Εθνική οδός Ιωαννίνων Άρτας, Εθνική οδός Ιωαννίνων Κακαβιάς, Εχνατία οδός. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες μας να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Άλλωστε, μία παρέθυνση, αυτό το διάστημα έχουμε και πολλή παγωνιά. Ό,τι νερό πέφτει στο δρόμο παγώνει τις πρωινές ώρες. Να έχουμε τα όρια ταχύτητας, να μην πίνουμε ή αν πιούμε ας πάρει το αυτοκίνητο κάποιος άλλος και ας γυρίσουμε ασφαλείς στο σπίτι μας. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, να ελέγξουμε το αυτοκίνητο, τα λάστιχά μας, τα φρένα μας και μετά να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ο κύριος Αζέλης τόνισε ότι την παραμονή των Χριστουγέννων καλό θα είναι οι γιαννιώτες και οι επισκέπτες να εκμεταλλευτούν τον καλό καιρό και να περπατήσουν στην αγορά αφήνοντας το γιο ταχύ σταθμευμένο. Η κατάσταση αναμένεται να είναι περισσότερο δύσκολη αφού μετά από απόφαση του Δήμου Ιωαννιτών θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας από νωρίς το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τρικούπη και Ανεξαρτησίας. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών έχουμε συμφωνήσει να πεζοδρομηθούν, μάλλον να γίνει διακοπή κυκλοφορίας, όχι να πεζοδρομηθεί, να γίνει διακοπή κυκλοφορίας στην Χαριλάου, Τρικούπη από την αρχή, δηλαδή από την πλατεία Πάργης μέχρι και την προέκταση της Χαριλάου, Τρικούπη, ως επίσης και η Ανεξαρτησία. Παράλληλα, αστυνομικοί του τμήματος τροχέας διένυμαν ενημερωτικά φυλάδια εν ώψη της εορταστικής περίοδου σε οδηγούς και συνεπιβάτες οχημάτων. Οι αστυνομικοί διένυμαν φυλάδια με χρηστικές οδηγίες οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, δίνοντας ταυτόχρονα συμβουλές σε οδηγούς και πεζούς.